Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Όμορφος ο καιρός και σήμερα παρά την μικρή ενίσχυση του βορείου ρεύματος. Αλλάζει η κατάσταση από αύριο κυρίως μετά το βράδυ με την θερμοκρασία να παρουσιάζει εντυπωσιακή πτώση με αποτέλεσμα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα να είναι τρεις ημέρες οι οποίες θα χαρακτηριστούν από χειμερινά καιρικά στοιχεία. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει ο καιρός, θα έχουμε και χιονοπτώσεις οι οποίες θα δώσουν και χιονόστρωση στη Δυτική Μακεδονία. Πάντω, για να μην κινδυνολογούμε, θα πρέπει να πούμε ότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια και το μόνο εντυπωσιακό τη όλη κατάσταση θα είναι η κατακόρυφη πτώση τη θερμοκρασία, η οποία από του 17 και 18 βαθμού Κελσίου τη Τρίτη και τη Τετάρτη θα φτάσει σε επίπεδα τη τάξη των μείων 2 έω και μείων 4 βαθμών Κελσίου κατά την διάρκεια του μεσημεριού του Σαββάτου και της Κυριακής. Πάμε να τα δούμε λοιπόν ευθύ αμέσως. Αύριο Παρασκευή. Από νωρί το πρωί ο καιρό θα ξεκινήσει αρκετά καλό και ηλιόλουστο με τι νεφώσει πριν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα τη περιφέρειας να γίνονται ολοένα και περισσότερε. Από το μεσημέρι και μετά θα πυκνώσουν κι άλλο οι στα βόρεια τμήματα τη Δυτικής Μακεδονία και θα αφήσουν πρόσκαιρε βροχέ ή και ασθενεί χιονοπτώσει στα ορεινά τμήματα τη περιφέρειά μα. Και μιλάμε για φαινόμενα τα οποία δεν θα έχουν διάρκεια, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και σύντομα θα αποτελέσουν παρελθόν. Με αποτέλεσμα, ήδη από αργά το απόγευμα ο καιρό να παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας μας θα είναι το βόρειο ρεύμα το οποίο σε γενικές γραμμές δεν θα έχει ιδιαίτερη ένταση. Όμως από αργά το βράδυ σιγά σιγά στα βόρεια θα ενισχυθεί λίγο. Όμως περαιτέρω ενίσχυση του βοριά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο πριν ξημερώσει το Σάββατο. Η θερμοκρασία το πρωινό τη Παρασκευή και λόγω των ξάστερων διαστημάτων που θα επικρατήσουν, θα πέσει μεταξύ του μείον 1 έω και μείον 2 βαθμού Κελσίου τοπικά στου μείον 3 με μείον 4 βαθμού, κυρίω κοντά σε ρέματα. Το μεσημέρι τη Παρασκευή, δείτε ότι σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, παρόλα αυτά και αύριο θα είναι μια ικανοποιητική θερμοκρασιακή ημέρα: 9 με 10 βαθμού στα παιδινά του νομού Φλόρινα, στου 12 με 13 στα υπόλοιπα παιδινά τμήματα τη Δυτική Μακεδονία. Όμω, είπαμε ότι από το βράδυ τη Παρασκευή και κυρίω προ το ξημέρωμα του Σαββάτου θα υποστούμε την σημαντική μεταβολή του καιρού. Τι θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Από νωρί το πρωί θα έχουμε αυξημένε νεφώσεις, Οι οποίε νεφώσει θα δίνουν πρόσκαιρε χιονοπτώσει αρχικά στα τμήματα του νομού Φλόρινα. Ο καιρό μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι δεν θα είναι ιδιαίτερα κλειστό. Ενδεχομένω να υπάρχουν και μικρά διαστήματα ηλιοφάνεια. Πριν το μεσημέρι όμω, ο καιρό θα επιδεινωθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και θα έχουμε εκδήλωση χιονοπτώσεων, οι οποίε μάλιστα αργά το μεσημέρι σε περιοχέ τη Κοζάνη, τη Πολεμαίδα, του Αμιντέου, τη Φλόρινα, των Γρεβενών και ενδεχομένω και σε τμήματα του Βοΐου θα ενισχυθούν. Τα φαινόμενα θα είναι πιο ενισχυμένα στα ανατολικά και νότια τμήματα της περιφέρειας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Φλόρινας. Όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα φαινόμενα τα οποία θα ξεκινήσουν κάπου κοντά στο μεσημέρι θα πρέπει να σταματήσουν μέχρι και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Έτσι. Σε γενικέ γραμμέ, δεν θα πρέπει να δούμε χιονο, α, χιονόστρωση η οποία θα ξεπεράσει τα 7 με 10 εκατοστά. Έτσι, υπολογίζω ότι γύρω στα 4 με 8 εκατοστά θα είναι κατά μέσο όρο το χιόνι το οποίο θα πέσει στι περισσότερε περιοχέ τη Δυτική Μακεδονία, με έμφαση στα πιο ανατολικά, ενώ σε πιο δυτικέ περιοχέ θα είναι λιγότερο το ύψο χιόνι. Οπότε, μιλάμε για λίγα φαινόμενα τα οποία σύντομα θα σταματήσουν ήδη από αργά το βράδυ του Σαββάτου. Uh, και να απευθυνθώ κυρίως και στους οδηγούς όσοι έχετε σκοπό να κινηθείτε προς τη Θεσσαλία είτε μέσω uh, Καλαμπάκας είτε μέσω Ελασσόνας καθώς επίσης και προς την κεντρική Μακεδονία στο κομμάτι Πολυμή βέρειας εκεί θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα μεγαλύτερα υψυχιονιού, ίσως να δούμε τοπικά σε αυτές τις περιοχές και 20 και 25 εκατοστά κυρίως σε τμήματα της Θεσσαλίας για αυτή την περιοχή. Αναφέρομαι αργά το βράδυ του Σαββάτου προς το ξημέρωμα της Κυριακής. Α, στη Δυτική Μακεδονία, όπω τόνισα νωρίτερα, από αργά το βράδυ του Σαβάτου το καιρό σταδιακά θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι χιονοπτώσει θα περιοριστούν σε ορεινέ και νότιε περιοχέ, όπου και εκεί μέχρι και το ξημέρωμα τη Κυριακή θα πρέπει να κοπάσουν. Βορειάδε ενισχυμένοι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία θα κάνουν την αίσθηση του κρύου ακόμα μεγαλύτερη. Η θερμοκρασία μείον 4 με 0 βαθμού. Αυτά θα είναι το θερμοκρασιακό εύρο μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου. Από εκεί και μετά θα υποστεί περαιτέρω υποχώρηση ο υδράργυρο. Την Κυριακή 24 του μηνό ο καιρό θα έχει παρουσιάσει βελτίωση προ τα φαινόμενα, θα πέσει και λίγο η ένταση του ανέμου. Α, ίσως να έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνεια λίγο πριν το μεσημέρι στι περιοχέ τη Εορδέα, τη Καστοριά, του Αμυντέου και τη Φλόρινα. Σε κοζάνι Βόιο και γρεβενά θα κρατήσει συννεφιά, θα κάνει αρκετό κρύο, παγωνιά, ολικό παγετό στι περισσότερε περιοχέ τη περιφέρεια. Θερμοκρασιακό εύρο Μεταξύ μείων 10 έω και μείων 2 βαθμών Κελσίου κατά μέσο όρο. Επίση, να τονίσουμε ότι θα διατηρηθούν οι χιονοπτώσει σε περιοχέ κυρίω στα νότια τμήματα και ανατολικά τμήματα τη Θεσσαλία καθώ κατά κύριο λόγο στα ανατολικά τη στερεά Ελλάδα. Στα ανατολικά υπηρετικά, φθιότητα και βιωτεία εκεί φαίνονται μεγάλα ύψη χιονιού. Την Δευτέρα βελτιώνεται και άλλο ο καιρό, θα κάνει. Ισχυρό παγετό κατά την διάρκεια των πρωινών ωρών. Μείον 10 με μείον 11 βαθμού Κελσίου φαίνονται εφικτέ τιμέ κατά τόπου, αν πέσει και η ένταση του ανέμου. Το μεσημέρι θα προσπαθεί να μαλακώσει και να ανέβει το πικά λίγο πάνω από το 0. Για να κλείσουμε με την Τρίτη, όπου τα βράδια θα παραμείνουν παγερά, ειδικά στα παιδινά. Εν αντιθέσει με τα ορεινά, όπου λίγο θα μαλακώσει ο καιρό, αλλά επίση θα μαλακώσει κατά την διάρκεια τη ημέρα και στα παιδινά τμήματα, με τι μέγιστε τιμέ να φτάνουν και του 7 βαθμού Κελσίου. Πάντω, να τονίσουμε ότι αυτή η κατάσταση και τη σταδιακή ανώδοτη θερμοκρασία την ερχόμενη Τρίτη δεν είναι κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί. Φαίνεται πω από την Τετάρτη θα έχουμε μια νέα υποχώρηση του υδραργύρου ω προ τι μέγιστε τιμέ, διατηρώντα έτσι το χειμωνιάτικο κλίμα στα τέλη του Φλεβάρι. Αγαπητοί φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο να τα δούμε και πάλι αναλυτικά όπω κάνουμε πάντα για τον καιρό τη Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά, θερμέ ευχές σε όλους για ένα υπέροχο βράδυ.